από το 2008 μέχρι σήμερα δώσαμε κάτω από αντίξωε συνθήκε μια σκληρή μάχη και βγήκαμε νικητέ. Το ΕΛΑΜ καταγράφει μια ανωδική πορεία. Η κοινωνία αγκαλιάζει τι θέσει και τι αρχέ μα. Ο απλό κόσμο μα δίνει τη δύναμη να πάμε μπροστά. Μας ζητά να τον εκπροσωπήσουμε, να διεκδικήσουμε και να αγωνιστούμε για αυτά που μα ανήκουν και για αυτά που μα αξίζουν. Είμαστε εδώ και δηλώνουμε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για να ανακόψουμε την καταστροφική πορεία του Κυπριακού. Οι συνομιλίες υπό τη σημερινή του μορφή θα πρέπει να δερμαριστούν. Η ριζωνική δικοινωνική ομοσπονδία θα οδηγήσει στη διχοτόμηση του νησιού. Ω Έλληνε τη Κύπρου, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Το Κυπριακό θα πρέπει να επανατοποθετηθεί ω πρόβλημα εισβολή και κατοχή και με μια εθνική στρατηγική να επιδιώξουμε μια πραγματικά δίκαιη και βιώσιμη λύση σε ένα νησί με ελληνική ιστορία χιλιάδων ετών. Την ίδια ώρα, στο ιστορικό μέτωπο, μηδενική θα πρέπει να είναι η ανοχή στα σκάνδαλα, τη διαφθορά, τη διαπλοκή και την αξιοκρατία. Η ένοχη του οικονομικού εγκλήματο θα πρέπει να δικαστούν και να καταδικαστούν. Αυτοί που έχουν την ευθύνη να απολογηθούν και παραδειγματικά να τιμωρηθούν. Σε αυτόν τον εθνικό αγώνα για τη διάσωση τη Κύπρου δεν θα μπορούσα να αποσιάζω. Δηλώνω παρόν και ζητώ από του ψηφοφόρου να μου δώσουν τη δύναμη και την ευκαιρία για να ακουστεί μια καθαρά ελληνική εθνική φωνή στη Βουλή.